Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Χρήστο. Μισό λεπτάκι. Χρήστο, μας Ό,τι ακούς τώρα? καλύτερο έχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούω, σας ακούω. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά λέω και χρόνια πολλά και σε έχουμε σένα και για την ονομαστική σου υγεία εορτή. Να έχουμε πάνω από όλα. Χρόνια πολλά Χρήστο και για την ονομαστική σου εορτή. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Ο συμπαραγωγός μου ήταν και παλιός ποδοσφαιριστής για χρόνια και αυτός, οπότε και αυτός έχει εμπειρίες και ήταν στο Μπάουξ, στο Πανιόνιο, στο Κνακράτο. Οπότε έχει κάποιες έτσι εμπειρίες mm-hmm. δικές του. Ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν να με παληθεύσει, είσαι πρόεδρος της κίνησης ελεύθερων ποδοσφαιριστών, σωστά? Ναι. Ναι. Θα μας πεις λίγο πότε έγινε και με ποια αφορμή αυτό το. Αυτό το ο φορέας, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε. Έχουμε, έχουμε ξεκινήσει. Εγώ θα το πω έναν αγώνα, έτσι θα το πω. Εγώ δεν το θεωρώ. Έχουμε μαζευτεί μια παρέα η οποία προσπαθούμε με πρωταγωνιστή ουσιαστικά τον κύριο Παναγόπουλο. Προσπαθούμε μέσα από τη βοήθειά του και γενικά από τις γνώσεις του πάνω σε αυτό το θέμα, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ το γνώρισα μέσα από αυτή την κίνηση που άρχισαμε να κάνουμε, ο οποίος έχει γνώση του θέματος, τρέχει πολλές υποθέσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε παιδιά οι οποίοι έχουν χάσει τα χρήματά τους, τα δεδελευμένα, πάνω κάτω σε αυτές τις υποθέσεις, στις ομάδες οι οποίες έχουν αλλάξει τα αφημί τους. Λοιπόν, και προσπαθούμε, μαζευτήκαμε κάποια άτομα, εγώ, ο κουλευτέρας, ο καπιτάνος, κάποια παιδιά, οι οποίοι μπορούν ουσιαστικά να εμπνεύσουμε και άλλα παιδιά να έρθουν μαζί μας, να ακουστεί η φωνή μας λίγο πιο δυνατά. Γιατί, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα που ζούμε, αν πηγαίνεις ένας-ένας, νομίζω ότι δεν θα βρεις το δίκαιο σου. Προσπαθούμε να συσπηρωθούμε πέρα από τον ΨΑΠ, που πολλά παιδιά και μέλη της ΚΕΠ είναι και μέλη του ΨΑΠ. Προσπαθούμε και να ενωθούμε μαζί τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε λίγο τη φωνή μας λίγο πιο δυνατή. Και στο εσωτερικό της χώρας, όπως και στην τελευταία μας κίνηση, και στο εξωτερικό, στη FIFA, έτσι ώστε να, όπως είπατε και εσείς, να βρούμε το δίκαιο. Νομίζω ότι, για να μην πω και παραπίσω, την τελευταία δεκαετία ο ποδοσφαιριστής έχει χάσει τα πάντα. Και όταν μιλάμε για τα πάντα, ορισμένοι ακροατές δεν μπορεί να γνωρίζουν, αλλά οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν αρκετά πράγματα, στα οποία έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα, το ασφαλιστικό κομμάτι, υπήρχαν χρονιές, ακόμα και εγώ, ότι μέχρι τα μέσα της χρονιάς πρέπει να βρούμε, ειδικά στη Β' κατηγορία με τον Άρη, μέχρι τα μέσα της κατηγορίας οι ομάδες δεν είχαν κάνει την ασφάλεια που έπρεπε στους ποδοσφαιριστές. Και πολλά άλλο τέτοιους σοβαρά θέματα, τα οποία, όπως και τα χρήματα, με καμία ασφάλεια, δηλαδή από τη μία νύχτα στην άλλη τα παιδιά χάνανε τα λεφτά τους με μια απόφαση υπουργική, μια νομοθεσία, η οποία κατά τα δικά μας μάτια είναι παράνομη ουσιαστικά, γιατί δεν τηρεί τις προϋποθέσεις της ΦΥΦΑ και τα καταστατικά τα οποία η ίδια ορίζει και θα πρέπει να ακολουθούν. Γενικά προσπαθούμε να κάνουμε να δυναμώσουμε τη φωνή μας σαν ποδοσφαιριστές και να κινηθούμε είτε νομικά είτε να ευαισθητοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι στο πολιτικό σκηνικό να κάνουν κάποιες ενέργειες. Έχετε συναντηθεί και με πολιτικούς, Χρήστο? Έχετε συναντηθεί με πολιτικά πρόσωπα? Όχι, θα θέλαμε, γιατί υπάρχουν αρκετές προτάσεις και γνώμες και οι οποίες θα μπορούσαμε να πέσουμε είτε μαζί με το ΨΑΠ. Έχει κάνει ο ΨΑΠ. Εμείς δεν θέλουμε να ακυρώσουμε το συνδικαλιστικό μας όργανο απλά όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα γιατί πέρασα και εγώ από το ΨΑΠ πρόσφατα, προσπάθησα ένα χρόνο όσο ήμουν στον Άρη, είπα θα μπω για να με ψηφίσουν τα παιδιά και προς τιμή τους, και ήταν τιμή μου λοιπόν να μπω εκεί μέσα. Είπα θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες ενέργειες ώστε να δω, ξέρετε, να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις. Όταν μπήκα και είδα ότι πάμε σε ένα τείχος και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, απογοητεύτηκα, δεν ήθελα να συνεχίσω πέρα από τον ένα χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκα ακόμα και με το τι μπορούμε να κάνουμε για να πάρουμε τα χρήματά μας. Με την πάροδο του χρόνου και έπειτα από κάποια σκηνικά συζητήσεις παιδιών, όπως είχα κάνει και συζητήσεις και με τον Νίκο, σε τι καταστάσεις βρίσκονται,
να σας πω την αλήθεια, πεισμόσαμε και είπα όχι, δεν θα τα αφήσουμε και θα κάνουμε, θα προσπαθούμε λίγο να οργανωθούμε κάποια παιδιά, γιατί το ΠΖΑΠ δεν τον βλέπαμε ενεργό. Η αλήθεια είναι αυτή, σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα και στις προσφυγές που κάναμε ήταν σε κάποια κομμάτια πόν, τα οποία μας στεναχώρησε. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν ή συμβαίνει και τώρα? Γιατί ξέρω ότι αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος του τώρα... Στον ΠΖΑΠ είναι ο Μπατής, δεν είναι πρόεδρος, ο παλιός θερματοφύλακας του Ηρακλείου, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι είναι ευαισθητοποιημένο. Ήμασταν και στην παίκτες. Ναι. Έχει ξεκινήσει. Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με την τωρινή διοίκηση. Έχει να κάνει, σας είπα, με την τελευταία δεκαετία. Έχουμε χάσει πάρα πολλά. Χριστό. Πέρα από τα... Ναι. Οι ενενεργοί ποδοσφαιριστές τώρα, οι οποίοι είναι στις ομάδες και αγωνίζονται, μπορούν να έρθουν στο πλάι σας? Ώστε είναι αυτό... ΨΑΠ, κοιτάξτε, ΨΑΠ, υπήρχαν προτάσεις, ιδέες, ακόμα και όταν ήμουν εγώ μέσα στο ΨΑΠ και ήμουν λίγο πιο ενεργός, σαν μπορούμε να κάνουμε κάτι που έχει γίνει και στο εξωτερικό, γιατί να κάνουμε μια απεργία, να κάνουμε κάτι, να πιέσουμε. Κοιτάξτε, μας είχαν τάξει πιο παλιά η ΕΠΟ ένα αγγιτικό ταμείο το οποίο θα παίρναμε τα χρήματα από εκεί, το οποίο σαν αντάλλαγμα να δίναμε κάτι εμείς από τα προνόμια μας που είχαμε, τώρα να μην μπαίνουμε σαν να δείτε, το οποίο ουσιαστικά μας ξεγελάσαν, υπογράψτε αυτό, να θα σας δώσουμε αυτό. Φανταστείτε τώρα από το 13, είχαμε 11, 13, τίποτα. Υπογράψαμε εμείς, υπέγραψε η παλιά διοίκηση που είχαμε και δώσαμε το δικαίωμα το δικό μας, δηλαδή χάσαμε το δικαίωμα της προσφυγής που είχαμε. Δηλαδή παλιά είχαμε να κάνουμε μια προσφυγή, είχαμε μια τριετία και αν δεν σε πλήρωνε ένα χρόνο, έκανες το χρόνο και μπορείς να διεκδικήσεις και υπόλοιπο κομμάτι του συμβολέου. Ναι. Δεν μπορείς πλέον δηλαδή. Πού είναι η πολιτεία, πολιτεία όμως, ρε Χρήστο, σε όλο αυτό? Τι να σας πω, όλα αυτά σίγουρα γινόταν με τις ευλογίες κάτω. Η δική μου άποψη είναι ξεκάθαρη, όπως ξεκάθαρη είναι και το πιστεύουμε ότι για να αλλάξει κάτι είναι η πολιτική βούληση. Μα μόνο. Πάνω απ' όλα. Δηλαδή για να βρεθεί άμεσα κιόλας η λύση. Αλλά προφανώς δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα από πίσω, μεγάλες πιέσεις και από τις ομάδες, η αλήθεια είναι αυτή, και από τις κυβερνήσεις και στο δικαστικό κομμάτι, γιατί πραγματικά... Πελάτες ψάχνουν, Χρήστο, την Κυριακή των εκλογών, γι' αυτό δεν τα βάζουν. Γιατί ο κόσμος ξεχνάει εσένα και εμένα και τον οποιοδήποτε φορούσε σορτσάκι και πρόσφερε σε μια ομάδα. Σίγουρα, είμαστε αναλώσιμοι. Είναι δυνατόν να κρατάς το ίδιο σήμα, το ίδιο site, την ίδια έδρα, στο site σου να ισχυρίζεσαι τους τίτλους που έχεις πάρει ή τους τελικούς που έχει παίξει, ας πούμε, αν δεν έχεις κανένα τίτλο, οτιδήποτε, την ίδια σου την ιστορία και ξαφνικά να λες ότι είσαι νέα εταιρεία? Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Το γνωρίζουμε όλοι, όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι και εσείς και εμείς, όλοι. Είναι ένα κοινό μυστικό ότι είναι οι ίδιες ομάδες. Η αλήθεια είναι αυτή. Κανένας δεν έρχεται. Ουσιαστικά το θέμα, ξέρετε, είναι σοβαρό, γιατί είναι σοβαρό. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο βγήκε στην επιφάνεια με το θάνατο του Νίκου. Μάλλον βγήκε στην επιφάνεια από το θάνατο του Νίκου. Είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες παίκτες, οι οποίες τρέχουν στα δικαστήρια, κάνουν, ράνε. Εγώ θα σας μιλήσω προσωπικά, γιατί πάντα θέλω να μιλάω προσωπικά. Υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι στα χρόνια, δηλαδή από πολιτικό, αθλητικά, ξανά. Ξέρετε, ψάχνει ο καθένας να βρει το δίκιο του. Είναι τελεμένα λεφτά και είναι κρίμα. Εννοείται. Λοιπόν, όχι κρίμα, είναι... Άδικο. Καταλαβαίνετε ότι άδικο δεν θα χάριζε κανένα. Μπράβο. Αν είσαι ΙΤΣ, πληρώνεσαι από την UEFA, και αν είσαι ο Μπούρμπος ή ο Άκης, δεν έχεις δικαίωμα εδώ πέρα. Η UEFA δεν δέχεται, τις νέες εταιρείες. Τον Έλληνα. Ναι, και η UEFA δεν δέχεται τις νέες εταιρείες. Και εδώ πέρα ο νόμος δέχεται τις νέες εταιρείες που ουσιαστικά οι ίδιοι τις κάνανε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Είναι δηλαδή, δεν στέκει σε λογική. Η εταιρεία είναι ένα άλλο κομμάτι που πραγματικά, δηλαδή, απορίες και δικές μας είναι, εντάξει, θέλετε να βοηθήσετε τις ομάδες, ωραία, χαρίστε αυτά που χρωστάνε στο δημόσιο. Το ΙΚΑ, τις εφορίες, τα σόλα. Δεν μπορεί να σβήνεις τα λεφτά του εργαζόμενου, δηλαδή τα του ποδοσφαιριστή, αυτό που δουλεύει στα γραφεία, του οδηγού, του άλλων τρίτων, ο οποίος δεν μπορεί να παίρνει υλικό, βιταμίνες, οτιδήποτε.
σε εν μη ανήκει. Θέλει να βοηθήσει ομάδες. Ωραία, αυτό που μπορεί να κάνει και αλλαγή αφημί είναι αυτό το πράγμα. Ωραία. Έτσι. Σε χρεώστε. Τι χρωστάει στο Δήμο, στην εφορία, δεν ξέρω. Ωραία, βοηθήστε. Από εκεί και πέρα, πραγματικά υπάρχουν λύσεις και εμείς δεν θέλαμε ποτέ να κάνουμε και κακό. Γιατί αν θέλαμε, πιστέψτε με, πραγματικά πρέπει να το σκεφτεί και ο πιο φανατικός φίλαθλος αυτό το πράγμα. Μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι πιέσεις. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα το δικό μου, ότι έφυγα από τον Όφη με 300.000 προσφυγή. Λοιπόν, είχα μισό χρόνο και που είχε τελειώσει, ας πούμε, έκανα την προσφυγή και όρισε τις δόσεις μου. Δεν με πλήρωσε μια δόση και μπορούσα να κάνω ενεργοποίηση ποινών. Δηλαδή, να πω δεν πληρώθηκα, κάθε αγώνα μείον 3. Παρ' όλα αυτά δεν έκανα τίποτα. Γιατί δεν ήθελα το κακό της ομάδας, ήθελα να επιβιώσει η ομάδα. Δεν ήθελα το κακό της ομάδας. Μπορούσα να δω και να σου βάλω το μαχαίρι και να σου πω πληρώστε, αλλιώς πέφτετε. Πολλούς μήνες. Δεν το έκανα. Αν θέλαμε το κακό, μπορούσαμε να τα κάνουμε τότε το κακό. Ούτε τώρα το θέλουμε. Θέλουμε να βρεθεί μια σωστή ή δίκαιη λύση, και ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε σιγά σιγά τα χρήματα κι εμείς. Δεν ξέρουμε πραγματικά πού μπορεί να βγει αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Προσπαθούμε και μέσα από τη φωνή μας να επαγγελματίσουμε. Θεωρούμε ότι ξυπνήσαμε λίγο και το ΨΑΠ, να ξυπνήσουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους. Ακόμα και τη δική σας βοήθεια, δηλαδή θα τη θέλαμε, θα ήταν πολύ σημαντική να μην το θέμα να μην φάβεται και να βγαίνει όσο δυνατόν στην επιφάνεια και πραγματικά να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα που συνέβησαν στον Νίκο, γιατί είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν σίγουρα μέσα στην κοινωνία σε πολλούς κλάδους και πολλοί άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Απλά επειδή μιλάμε τώρα για το χώρο μας, και αυτό γνωρίζω και εγώ και αυτό ζούσα και υπηρετούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και να σας πω τη δικιά μου περίπτωση, ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, στα 7 χρόνια που έπαιξα μπάλα, στα 17 μου χρόνια, έχω αλλάξει 7 ομάδες ή 6. Κάναν αλλαγή αφημί. Δηλαδή, πείτε μου εμένα, σαν ποδοσφαιριστής, μια καριέρα αυτή που έκανα 15-17, οι 6 ομάδες από τις 7 που έπαιξα άλλαξαν αφημί. Το καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Δηλαδή, ξεκίνησα στον Μπάζ Γιάννα, άλλαξε αφημί. Η ΑΕΚ το έκανε. Ο Ηρακλής το έκανε. Η Κέρκυρα το έκανε. Ο Άρης το έκανε. Και δεν το έκανε ο Παναθηναϊκός που έπαιξε σε 6 ομάδες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν αθλητή να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι όσο το δυνατόν να μπορέσουμε να αλλάξουμε, να βγει ένα νομοθετικό πλαίσιο του οποίου θα είναι καλυμμένος ο ποδοσφαιριστής στις αμοιβές του, σε ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, ξεκινάει μια ομάδα να κάνει ένα budget, να υπάρχει η κάλυψη ότι έχει να πληρωθεί αυτό το budget. Όχι αύριο μεθαύριο, βάλα μια κανόνη και χάθηκαν όλα. Και αν μπορούμε να βρούμε μια λύση για τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε μια δίκαιη λύση και για τις ομάδες αλλά και για τους παίκτες, να πάρουμε κάποια χρήματα. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε, να πετύχουμε για να... Δεν ξέρω, αν βγει κάπου, το μόνο που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να τα παρατήσουμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην κατάσταση που βρισκόταν και ο Νίκος. Αυτή είναι η αλήθεια, χωρίς καμιά υπερβολή, χωρίς κανένα ίχνος. Το ξαναλέω, γιατί και πριν τον Νίκο το είχα πει έτσι και πολλοί κορυδεύαν. Υπάρχουν πάρα εγώ σε είχα ακούσει, εγώ σε είχα ακούσει σε μια συνέντευξη η οποία ουσιαστικά είχες προαναγγείλει ότι θα γίνει κάτι κακό. Ενδεχόμενη αυτοκτονία. Το ναι, πει το είχες πει. Ότι κάποιοι είναι στα όρια τους. Δεν ίδρωσε κανενός ταυτή. Και ξαφνικά, και ξαφνικά γίνεται το μοιραίο. Και, και τι έγινε, για 2-3 μέρες έγινε χαμός και μετά ξεχάστηκαν όλα. Και μετά ξεχάστηκαν τα πάντα. Μπράβο. Όπως και αυτό το είπα, ότι εντάξει, το θέμα είναι θα κλάψουμε το παιδί 1-2 μέρες και τελείωσε. Δηλαδή πρέπει να ξαναγίνει. Γιατί βλέπουμε στην κοινωνία πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι τώρα σκοτώνουν τις γυναίκες, τις μαμάδες. Δεν είναι απίθανο να συμβούν πράγματα και ξέρουμε ότι κάτω από ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι υπολογίζουν, αλλάζει η ζωή τους. Ξέρω παιδιά που χωρίσαν. Η γυναίκα πήρε τα παιδιά και έφυγε μακριά. Γιατί ο μπαμπάς, τα οικονομικά προβλήματα καλώς ή κακώς φέρνουν προβλήματα. Κρίση, στην οικογένεια, πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
Χριστό, μια πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Η κατάσταση βελτιώνεται ή χειροτερεύει? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι και με τα δεδομένα τα καινούργια με Super League 2, ξέρω εγώ, με τόσες ομάδες όπου δεν απαγορεύονται. Ναι, για πέρα. Τι? Η δική μου άποψη ότι δεν έχει γίνει κάτι. Δεν ξέρω αν ετοιμάζουν κάτι. Δεν ξέρω αν περιμένουν κάτι από αλλαγές, από ανώτερη εντελή FIFA, UEFA. Στα δικά μου τα μάτια δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, όπως και πίστευα, δεν θα γίνει και κάτι με τον Νίκο. Εντάξει, βγήκαν όλοι μες στο διήμερο, τελείως, εντάξει. Όπως ακούω ανθρώπους να λένε καπηλευόμαστε τον Νίκο, γιατί καπηλευόμαστε, λέω. Έγινε ένα συστημικό, ένα περιστατικό, ένα πολύ κακό περιστατικό, το οποίο προσπαθούμε να μην γίνει άλλο. Δηλαδή, αν θα γίνει άλλο, θα πούμε ξαναβάλτο κάτω από το χαλί. Αν θα γίνει και άλλο ένα, θα ξαναπούμε βάλτο κάτω. Πότε δηλαδή θα πρέπει να βγει αυτό στην επιφάνεια? Εδώ βλέπουμε στην κοινωνία τώρα, βλέπουμε στον αθλητισμό, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούσαν ή είχαν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βγαίνουν όλα στη φόρα. Οι ηθοποιοί, δηλαδή όλα αυτά που βγαίνει ο καθένας και λένε, γιατί δεν είναι καπηλεία το να λέμε για το θάνατο του Νίκου. Δεν προσπαθούμε να εκμεταλλεύσουμε κάτι που δεν μας ανήκει ή δεν δικαιούμαστε. Λέμε μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε να πούμε στους υπεύθυνους, ξυπνάτε. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό εδώ, υπάρχει μια αδικία, υπάρχει κάποιο πράγμα το οποίο είναι ανεξέλεγκτο και μπορεί να γίνει χειρότερα. Μιλάμε δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι απούσα, είναι ένα μεγάλο παράπονο από όλους εμάς που ήταν το μόνο πραγματικά που στηριζόμασταν, αλλά είναι απούσα και η δικαιοσύνη δυστυχώς στην Ελλάδα, σε μια χώρα κράτους δικαίου, είναι πολύ απούσα και δεν έχει στάθει καθόλου στο ύψος των περιστάσεων, είτε στα πολιτικά δικαστήρια που έχουμε πάει αρκετοί ποδοσφαιριστές, είτε στα αθλητικά. Είναι απούσα και είναι αυτό το που μας στεναχωρεί βαθύ. Δηλαδή σε μια χώρα κράτους δικαίου στην Ελλάδα στο 2020 να μην μπορείς να βρεις ούτε στη δικαιοσύνη το δίκαιο σου. Χριστό. Πραγματικά. Ναι, σας ακούω. Εγώ θα σου πω να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Είμαι στο πλευρό σου και θα θέσω κάτι στον κόσμο και όχι τόσο όσο σαν ερώτημα σε σένα. Όλοι στη ζωή μας είμαστε εργαζόμενοι. Είτε δουλεύουμε σε καφετέρια, είτε δουλεύουμε σε εστιατόριο, είτε δουλεύουμε σε μια επιχείρηση, οτιδήποτε. Απλά καλώ τον κόσμο να βάλει στη θέση των ποδοσφαιριστών που έχουν χάσει τα λεφτά τους, τα δεδουλευμένα τους όπως ζητάτε, που δεν ζητάτε τίποτα παραπάνω, τον ίδιο τους τον εαυτό. Ότι αν αυτό γινόταν σε αυτούς, από τον εργοδότη τους, δεν θα τους άρεζε. Το αν ο ποδοσφαιριστής, γιατί ξέρεις, επειδή βγάζουμε εδώ ακροατές, επειδή ακούμε όλη την ημέρα το ραδιόφωνο, η καραμέλα είναι εντάξει μωρέ, ο Άκης ή ο Μπούρμπος ας πούμε, παίρνουν 200 χιλιάρικα το χρόνο που εγώ δεν τα παίρνω ούτε σε 10 ζωές. Παιδιά, αυτά τα λεφτά συμφώνησε. Αυτά τα λεφτά συμφώνησε. Είτε συμφώνησε ένα ευρώ, είτε συμφώνησε 200 χιλιάρικα, είτε ένα εκατομμύριο, αυτά συμφώνησε να πάρει. Και ας κάνουν όλη τη ζωή του ποδοσφαιριστή με τις στερήσεις, με το οτιδήποτε, με τα καλοκαίρια μακριά από την οικογένειά του, με τα ταξίδια, με το οτιδήποτε. Το κάθε επάγγελμα έχει τη δική του δυσκολία. Αλλά αυτά που έχει συμφωνήσει είναι τα δεδουλευμένα του. Να σας πω κάτι, Αγγλή, για να το πω στην πραγματικότητα. 200, για να μην πω παραπάνω, το 80% των ποδοσφαιριστών δεν τα βλέπει ούτε με κιάλια. Ναι, τυχαίο το νούμερο. Παιδιά που είχαν 30-40 χιλιάρικα και 50, 20-30 είναι διατροφή και διαμονή. Έτσι. Μακριά από τις οικογένειές τους. Μέσα τα 50 κάθε χρόνο να παίρνει τα 10 και στο τέλος να τρώει πιστόλι τα υπόλοιπα, καταλαβαίνεις ότι μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί να έχει φυσκεί. Μπορεί να έχει κάνει κάτι άλλο, το οποίο έψανε το παιδί να πάρει χρήματα να επιβιώσει. Καταλαβαίνεις ότι μετά ο καθένας δεν μπορεί να διαχειριστεί πράγματα κάτω από πίεση, όταν χρωστάει, όταν μπορεί να έχει κάνει κάτι κλείνει και να καταλαβαίνεις, δεν είναι τα 200. Τα 200
τα βλέπουμε κι άλλα το 80% των ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα. Για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχω χρόνο, παιδιά, να σας πω ένα παράδειγμα. Έχεις, για αυτή τη συζήτηση θα αφήνω όλα πίσω. Θα έχω αφήσει πίσω και τα διαλύματα και όλα. Πες μου. Ναι, και ένα διαφορετικό έτσι, ερώτημα. Είναι κοντά σε αυτό που είπες εσύ, στον ακροατή να ακούσει και στον πιο φανατικό φύλαθλο σε μια ομάδα. Έφυγα από τον Όφη, μια ομάδα την αγαπούσα, ήταν στην καρδιά μου, δεν θα έφυγα ποτέ. Αλλά δεν μπορούσα να κάτσω γιατί κάθε χρόνο αυξανόταν το χρέος και καταλάβαινα ότι δεν θα γίνει το κακό και δεν θα πάρω τα θέματα μου. Λοιπόν, και έφαγα πολύ βρίσιμο, η αλήθεια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια όμως εγώ, μπορεί να παίρνω το 10-20% ας πούμε το συμβολαιό μου, δεν έφταναν ούτε για τα παγιά μου. Έμπαβαζα την τσέπη μου. Λοιπόν, και με σταμάτησε το δρόμο ένας φανατικός και... Ήθελα να μου πετυχθεί και το έκανα την απλή ερώτηση, τον οποίο τον προβλημάτισε και θέλω να κάνω την ίδια και σε όποιον ακούει πιο φανατικό. Και του είπα ότι αν είναι πιο φοιτητής, αυτός από μένα. Γιατί τον έβαλα στο θέμα και τον ρώτησα, εσύ, αν δούλευες στην ΠΑΕ, αγαπάς πως αγαπάς την ομάδα. Πάνω από 2 μήνες δεν θα καθόσουν απλήρωτος. Εγώ εδώ είμαι 5 χρόνια. Δεν είμαι από την Κρήτη, ούτε ο φοιτητής. Mm. Ούτε δεν είμαι από την Κρήτη, ούτε όπως εσύ. Εγώ εδώ κάνω τη δουλειά μου. Αλλά δεν θα σου δει 2 μήνες. Οπότε εσύ δεν είσαι πιο φοιτητής από μένα. Εγώ έχω στηρίξει πιο πολύ την ομάδα. Εσύ εδώ πέρα, γιατί ξέρω και ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν μέσα, ήταν πολύ. Και με το που έρχονταν μήνας που δεν πληρωνόταν, τα κάναμε. Καταλαβαίνω να μην πω τη λέξη. Στο τρίμηνο φεύγανε. Εγώ δεν κάθομαι. Οπότε δεν πρέπει να μιλάς για μένα, γιατί εγώ εδώ είμαι 5 χρόνια και έχω στηρίξει την ομάδα παραπάνω από σένα. Δεν πρέπει να μιλάς. Εκεί το άρχισε και το κατάλαβε. Πολύ όμορφα κέρεμα. Αυτή την ερώτηση ήθελα να την κάνω και σε όποιον σκέφτεται και να το κοιτάξει. Δεν θα καθόταν άνθρωπος. Εγώ είμαι από τα Γιάννα, πήγα στην Κρήτη και έκανα 5 χρόνια. Και έβαλα πλάτη, ας πούμε, σε αυτή την ομάδα. Όπως ήρθα και στον Ηρακλή, όπως πήγα και στην Κέρκυρα, όπως πήγα και στον Αθηνά κατά. Απλήρωτο. Λοιπόν, δεν είναι αυτοί παραπάνω, δεν αγαπάνε αυτοί παραπάνω την ομάδα από εμάς. Έτσι και να βάλουν και να σκεφτούν ότι δεν θα καθόταν μέρα παραπάνω από ένα αθλητή 1 χρόνο. 2 χρόνια, 3 χρόνια δεν την αγαπάει παραπάνω από αυτόν. Λοιπόν, δεν θα συμπληρώσω να και κάτι άλλο σε αυτό που λες. Α. Ναι, ολοκλήρωσε. Όχι, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αυτή την κρίση γιατί δεν είναι σωστή και δεν είναι αντικειμενική. Δεν, και πρέπει να βάλω τον εαυτό του στη θέση. Δεν θα καθόσουν ένα μήνα πλήρως. Ωραία, 2-3. Εγώ επειδή το έζησα, δεν θα καθότανε ούτε 2-3 μήνες. Και κάτσανε απλήρωτοι, όχι μόνο βρήσανε. Τον εκάστοτε πρόεδρο και γενικούς και φύγανε. Αλλά εμείς μείναμε εκεί και στηρίξαμε την ομάδα. Είτε Ηρακλής λεγόταν, είτε λεγόταν Όφη, είτε λεγόταν Άρης, είτε λεγόταν Ολυμπιακός, είτε οτιδήποτε. Ο κάθε παίκτης που ήταν εκεί πέρα και έπαιζε στην ομάδα. Και για να βγει ομάδα από το αδιέξοδο. Κατανοητό. Και το ειρωνικό, Χρήστο, στην όλη φάση είναι ότι αυτοί που έρχονται να σε βρίσουνε, ενώ εσύ δεν έχεις χρεώσει ποτέ την ομάδα σου, αυτοί με αυτά που κάνουν στα γήπεδα έχουν χρεώσει και την ομάδα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Από πρόστιμα. Εντάξει, αυτά είναι λίγο. Ναι, εντάξει, αυτά είναι λίγο. Θα φεύγουμε έτσι λίγο από το θέμα, αλλά εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία γιώθει σαν ποδοσφαιριστής ότι κάπου έχεις δώσει την ψυχή σου, έχεις δώσει τον υδρότα σου. Έχεις δώσει τα χρήματά σου σε πολλές ομάδες, γιατί πας και επιβιώνεις με δικά σου χρήματα. Πέρα από ότι χάνεις τα χρήματα. Τρως το βρίσιμό σου από πραγματικά εντάξει καταλαβαίνω οι φιλάθλους που αγαπάνε την ομάδα είναι πάνω στην ένταση αλλά θα πρέπει να κάτσουν όταν ηρεμούν και να σκεφτούν μήπως δεν είναι έτσι καταλαβαίνετε τι λέω ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα περνάει πάρα πολύ δύσκολα μην κοιτάμε τι παίρνει κάποιος στον ΠΑΟΚ στον κάποια μεγάλα συμβολιά το 80% και παραπάνω περνάει πάρα πολύ δύσκολα και είναι σημαντικό το οικονομικό κομμάτι από αυτό το κομμάτι πέρα από όλα τα άλλα από τις εγκαταστάσεις που μπορεί να κάνει προπόνηση από τα γήπεδα, από την ασφάλεια που σας είπα πριν που φαντάζεστε πολλές χρονιές η Β' Εθνική Γάμα δεν παίρνουν ανασφάλιστη πηγαίνουν πράγματι δεν έχουν να πηγαίνουν σε φυσιοθεραπευτές αλλά οι απαιτήσεις στην Κυριακή του αγώνα είναι στο μάξιμο αν δεν πας καλά τρως πράξιμο
Χρήστο, να κάνω, για μια... Παιδιά, καταλαβαίνω. Να κάνω μια πολύ πιο δύσκολη και σημαντική ερώτηση. Είχες προβλέψει εδώ και καιρό ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουμε να έχουμε και αυτοκτονίες. Και δυστυχώς τα λόγια σου βρήκαν τελικά στόχο στην πραγματικότητα, γιατί μετά από λίγους μήνες ο Τσουμάνης προχώρησε σε αυτή την πραγματικά τραγική έτσι, επιλογή, απόφαση και έφυγε από τη ζωή. Ήθελα να σε ρωτήσω, φοβάσαι, ειλικρινά θέλω να μου πεις, επειδή εσύ γνωρίζεις τις καταστάσεις, γνωρίζεις ποδοσφαιριστές, γνωρίζεις τι βιώνουν, φοβάσαι μην υπάρξει και επανάληψη ενός τέτοιου σκηνικού? Τι να σας πω, παιδιά, πραγματικά δεν. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Ξέρω, παιδιά, που είναι δύσκολα, μιλάμε. Είναι δύσκολο. Είναι αυτή. Όπως καταλαβαίνετε τώρα και πράγματα που ακούμε. Τελευταία τηλεόραση, αυτός σκότωσε τη μάνα του. Ο άλλος έκανε. Τι να σας πω τώρα, παιδιά. Δεν θέλει πολύ το άλλο να στρέψει πραγματικά από τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Δεν μπορώ να πω. Τι να ξέρω όμως ότι πολλά παιδιά υποφέρουν και είναι το μόνο που έχουν μάθει να κάνουν στη ζωή τους. Πολλά παιδιά υποφέρουν. Για πες το μου λίγο αυτό, δώστε μου στην πραγματική του διάσταση. Είναι πολλά, λες, πολλοί ποδοσφαιριστές υποφέρουν, έτσι. Ναι. Είναι πολλά παιδιά που υποφέρουν. Είναι παιδιά που περιμένουν τα χρήματα. Έστω, δηλαδή, σας είπα για τη δικαιοσύνη, γιατί τελευταία δεκαετία έχει γίνει αυτό το τρίκ που λέμε. Αλλά ξέραμε ότι η δικαιοσύνη θα μπει μπροστά. Δηλαδή, κυνηγάγαμε στα δικαστήρια, λέγαμε ότι η δικαιοσύνη θα μπει μπροστά, θα ξεπεράσει αυτό το σκόπιμο, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αυθαίρετα ουσιαστικά. Και περιμέναμε αυτά τα χρήματα, δηλαδή, στη ζωή μας. Παιδιά ακόμα παίζουν μπάλα, εγώ σταμάτησα. Εγώ έχω τη δουλειά μου, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι όμως ότι δεν έχω ανάγκη τα χρήματα. Δεν υπολόγιζα τα χρήματα. Πάντα τα υπολόγιζα τα χρήματα αυτά του παιδιού. Ήταν χρήματα τα οποία έλεγα, εντάξει, θα τα πάω τον άλλο χρόνο. Θα με δικαιωθεί, η δικαιοσύνη θα εμφανιστεί, ξέρεις, θα με δικαιώσει. Θα τα πάρω τα χρήματα, θα τα πάρω τα χρήματα, θα τα πάρω τα χρήματα. Δηλωμένα χρήματα. Εγώ είμαι τυχερός που έχω τη δουλειά μου. Άλλα παιδιά δεν είχαν αυτό. Ίσως έπαιξα λίγο παραπάνω και πήρα λίγα χρήματα παραπάνω. Μπορούσα να κάνω και ένα λάθος που λέει ο λόγος και να συνεχίσω τη ζωή μου. Με τα δικά μου, με τις δικές μου δυνάμεις, ας πούμε, έξω από το ποδόσφαιρο. Άλλα παιδιά περίμενα αυτά τα χρήματα για να οργανώσουν τη ζωή τους. Δεν τα πήρανε. Και λένε τώρα αυτή τη στιγμή επί ξύλου κρεμάνε. Ή ακόμα δηλαδή, και για να ζήσουν, έτσι, γιατί έχεις πει ότι κάποιοι έχουν τρομερά διαχωριστικά προβλήματα. Σαφώς. Τι να ζήσουν, παιδιά. Δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Πραγματικά, βιοποριστικά είναι η ζωή. Είναι να τα πάω να ζήσουν και να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι αδικία, και είναι αδικία και από την κυβέρνηση, γιατί δίνει λύση πολλά θέματα άλλων εργαζομένων και σε άλλους τομείς των επαγγελμάτων, με τηλιβεράδες, καθαρίστες, με μια διαμαρτυρία, και δεν δίνει σε ένα τόσο μεγάλο κλάδο που είναι το ποδόσφαιρο, που ξέρει πόσο το έχει πληγώσει με τις αποφάσεις που έχει πάρει. Ναι. Είναι συμμέτοχη σε όλο αυτό το θέμα. Δεν μου λες κάτι είναι για τον Τζουμάνη. Θεωρείς ότι πραγματικά υπήρχε τρόπος, εφόσον δεχόμαστε δεδομένο ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι θεσμικά μέσα σε αυτούς τους μήνες, υπήρχε τρόπος να αποφευθεί αυτή η αυτοκτονία? Δηλαδή, θεωρείς ότι είχε δώσει το στίγμα ο αθλητής και ότι απλά κάποιοι του γυρίσαν την πλάτη? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ τον έχω το. Μιλήσαμε τελευταίες μέρες, μία μέρα. Αυτά που μου είπε τα ξέρω. Προσπάθησα να το βοηθήσω, το βρήκα μια λύση. Περίμενα να την κάνει και έκανε άλλο πράγμα. Ήταν περήφανο παιδί, το οποίο όπως είναι οι περισσότεροι, το έχουμε λίγο στο αίμα μας από τις παιδί, δεν θα βγούμε να διαμαρτυρηθούμε, να ζητήσουμε. Νομίζουμε ότι ζητιανεύουμε τα χρήματά μας. Θέλουμε να νομίζουμε ότι έχουμε όλοι λεφτά. Κατάλαβες, ντρεπόμαστε να πούμε ότι δεν έχουμε τα λεφτά. Το παιδί είχε ανάγκη χρήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Το τι έκανε και πού ήταν να τα δώσει τα χρήματα, είναι δικό του θέμα, όπως και πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν πάρει εκατομμύρια και τα έχουν φάει. Μιλάμε για δεδουλεμένα χρήματα και εγώ είμαι
100% σίγουρο ότι αν είχε πάρει τα χρήματα το παιδί, ούτε θα δανειζόταν και μπορεί να έχει οργανώσει τη ζωή του διαφορετικά. Να έχει κάνει μια νύχτα που έτρεχε, να παίζει ακόμα μπάλα, να ήταν σε καλύτερη ψυχική κατάσταση. Σίγουρα ήταν το οικονομικό. Τώρα, να πω ότι μπορούσαμε να το βοηθήσουμε κάποιοι άνθρωποι, σίγουρα. Ο καθένας τραβάει το γολγοθά του. Και είναι και δύσκολες οι εποχές το να δώσεις χρήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, αν δεν έχεις αρκετά χρήματα, είναι δύσκολο να δώσεις. Περίμενε, είπες πριν από λίγο ότι. Περίμενε. Είχες πει πριν από λίγο ότι του πρότεινες μία λύση. Άρα ουσιαστικά σου είχε εκθέσει το πρόβλημά του. Μου είχε εκθέσει, ναι. Σας είπα και το η λύση που του πρότεινες, νομίζω... εφόσον θα έλυνε το πρόβλημα. Γιατί ο ποδοσφαιριστής... Δεν θα έλυνε, εντάξει, έλυνε το πρόβλημα, εντάξει, ήταν... ήταν κάποιο... θεώρησα ότι λύνεται. Εντάξει, για την ώρα, για την ώρα, γιατί αυτό δεν λύνεται, απλά πας παραπίσω. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι την πίεση ο καθένας, δεν είχα πει ότι τη διαχειρίζεται διαφορετικά μέσα. Προφανώς ο Νίκος έκανε το πράγμα συνέχεια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έπαιρνε, μετά μπορεί να έπαιρνε από άλλο να τα πάει παραπίσω, καταλαβαίνετε. Έτσι υποθέτω, δεν γνωρίζω πράγματα. Φαντάζομαι ότι είχε μπει μέσα σε ένα φαύλο κύκλο με αυτήν την κατάσταση, λες. Με το να δανείζεται, να πληρώνει και να ξαναχρεωθεί, να ξαναδανειστεί κτλ. Έτσι, αυτό λες. Ίσως, καταλαβαίνετε. Να. Γιατί τόσα χρόνια, δικιάζεις μου περιπτώσεις, γιατί πραγματικά για τον Νίκο δεν θέλω. Η αξιοπρέπειά σου πέφτει στα τάρταρα. Πόσο να το αντέξεις αυτό. Ήταν, μπράβο, ήταν. Τα δεδουλευμένα ζητάς. Λοιπόν, όταν δεν πληρώνεσαι από τη χει ομάδα, λοιπόν, πας 2-3 χρόνια και τέλος χάνεις τα χρήματά σου, μετά κάπου θα δανειστείς. Ναι, θα παίξω μπάλα, θα τα δώσω, ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβες, παίζω τώρα, θα πάρω τα λεφτά από εκεί, πας στην επόμενη ομάδα, ξανατρώς. Χάνεις χρήματα, ξαναπάς πίσω, βρεις κάποια χρήματα, δίνεις στον άλλο, καταλαβαίνεις, γίνεται, κάνεις το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Σε εισαγωγικά λάθος. Γιατί είναι η ανάγκη σου. Πρέπει να επιβιώσεις. Αφά. Οι απαιτήσεις σου. Έχεις ένα μάτι να πληρώσεις. Έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Είναι και να είσαι μόνος σου. Αν έχεις οικογένεια, καταλαβαίνετε τις πιέσεις. Μια οικογένεια εξαρτάται από σένα. Για τα χρήματα που περιμένεις να πάρεις. Δουλεύεις. Να παίρνεις την οικογένειά σου, να πας από τη μία πόλη στην άλλη και να μην παίρνεις τα χρήματά σου. Να έχεις μια οικογένεια, ένα παιδί, κάτι. Είναι πολλές. Είναι. Ναι, οι ευθύνες είναι μεγάλες και νιώθω ότι δεν μπορείς να αποκριθείς. Οπότε αισθάνεσαι άχρηστος πραγματικά. Μέχρι και άχρηστος μπορεί να νιώθεις. Πρέπει ο καθένας πριν κρίνει και να πει μια κακή λέξη, ότι πρέπει λίγο να βάλει τον εαυτό του στη θέση του οποιοδήποτε. Σαφέστατα, σαφέστατα. Γιατί δεν έφυγε, θα πει ο άλλος, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό έχει μάθει, αυτό κάνει. Ήταν ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε από τα 17 και πέσε επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Μέχρι τότε θα μαζέψει 5 φράγκα, θα κάνει τη δουλειά του παραπέρα. Προσπαθεί. Αυτή ήταν η δουλειά του, αυτή επέλεξε. Αν μου πει ο άλλος γιατί επέλεξε να γίνει μηχανικός. Επέλεξε ο άλλος να γίνει μηχανικός, γιατρός, οτιδήποτε. Εντάξει. Ο καθένας τραβάει τα διοδρομία του. Το σωστό σε μια. Δεν είμαστε στην Αφρική. Μιλάμε τώρα για βάσεις που γίνονται και πρέπει ο καθένας να τη δει. Πρέπει να πληρώνονται. Αυτό είναι ότι δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι δικαιοσύνη, το είπες. Δεν είναι ελεημοσύνη. Είπες είναι δικαιοσύνη, το συγκράτησα. Είναι το πιο δυνατό σημείο της συζήτησης που άκουσα. Ότι δεν είναι ελεημοσύνη, είναι δικαιοσύνη και έχεις απόλυτο δίκιο. Μια ερώτηση ακόμα. Τις τελευταίες μέρες βλέπεις ότι για την υπόθεση του Μάνη γίνονται διάφορα. Δεν θα έχεις παρακολουθήσει σίγουρα τις εξελίξεις. Θα έχεις δει τις ανακοινώσεις που βγαίνουν ένθε και κήθεν από την ΠΑΕ Άρης, από τον κύριο Παναγόπουλο. Τα βλέπεις αυτά, φαντάζομαι. Πώς θα κρίνεις όλα αυτά, δεν είναι λίγο. Τι να σας πω τώρα πραγματικά, εντάξει, τώρα είναι μια απόφαση η οποία θέλει να ακολουθήσει η οικογένεια. Είναι ένα πράγμα, τι να σας πω, σε αυτό ξέρετε, είμαι σε δύσκολη θέση, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Σίγουρα πάντως, επειδή ξέρω και τον κύριο Παναγόπουλο, δεν είναι η δουλειά του να... δεν μπορεί προφανώς και οποιοσδήποτε δικηγόρος να κάνει αυθαίρετα κινήσεις. Όπως ξέρετε κι εσείς, ένας δικηγόρος είναι εντολέας, δηλαδή ό,τι θα του πει ο εντολέας θα κάνει. Προφανώς η οικογένεια, δεν ξέρω, θύχτηκε.
δεν πήρε τα χρήματα και ήθελε να κινηθεί, έτσι, ξέρετε, ακολουθεί. Εγώ θα έλεγα να σας αφήσουμε τον Νίκο, να το θυμόμαστε μόνο... Να ξεκαθαρίσουμε λίγο για την... Ναι, τελείωσε και ναι. Θα πω κάτι. Να το θυμόμαστε μόνο σαν προσφορά που είχε στον χώρο, για μένα, και σαν ένα παράδειγμα που φυγεί σε όλους τους παίκτες κυρίως, και από εκεί και πέρα υπεύθυνοι, αν θέλω να πάρω κάποιο παράδειγμα από αυτό, δεν μπορούμε να πω. Εγώ, σαν αθλητής που ήμουνα, ένα παράδειγμα προς αποφυγή, με την καλή να καταλαβαίνετε με το, εκ του αποτελέσματος, ότι ο καθένας θα πρέπει το πρόβλημά του, όσο και δύσκολο να είναι, να το συζητάει, να το παλεύει, και γενικά τα θέματα τα οικονομικά, τα προβλήματα τα οικονομικά, ότι αυτά λύνονται, ότι πέρα από τη ζωή δεν είναι τίποτα σημαντικό. Αυτό είναι σίγουρο ότι η ζωή είναι το πιο σημαντικό. Απλά θα ήθελα να πω ότι εσύ είπες προηγουμένως ότι δεν θέλεις να γίνει καμιά καπηλεία με το θάνατο ενός ανθρώπου και συμφωνώ. Αλλά θα μπορούσε να μην αποτελεί καπηλεία, αλλά να αποτελεί θυσία αυτή η αυτοκτονία για να μπορέσετε να πατήσετε πάνω σε αυτό. Και δεν το λέω με, το λέω με πάρα πολύ σεβασμό και πολιτισμό. Να αναδείξετε στους ηθήνοντες της πολιτείας ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί ακόμα και στην απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και να απαιτήσετε από αυτούς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και με μεγαλύτερο ρεαλισμό. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ την πικρή μου αλήθεια να σας πω δεν μας βλέπουν. Δεν σας βλέπουν. Ούτε μετά από αυτό. Ούτε μετά από αυτό σας βλέπουν. Καθόλου. Τελείως λαϊκά. Τελείως λαϊκά θα σας το πω. Δεν περιμένω από εγχώρια να λυθεί κάτι. Η δική μου η άποψη, εύχομαι να διαψευθώ, να βγω έξω από όλες αυτά που έχω πει. Δεν περιμένουμε λύση από εδώ. Περιμένουμε λύση από τη FIFA και την UEFA. Μάλιστα. Και υπάρχει ελπίδα, Χρήστο. Βρήκατε κάτι άλλο. Ελπίδα υπάρχει, γι' αυτό, αυτό παλεύουμε. Γι' αυτό παλεύουμε. Εύχομαι να βρεθεί κάτι πραγματικά, γιατί ξέρετε, η Ελλάδα είναι ένα παιδί που άμα δεν το πιάσει από τα αυτοί να το πεις κανένα αυτό, δεν θα το κάνει. Καταλαβαίνετε ότι σε όλους τους χώρους και κλάδους κυριαρχεί η λαμογιά, η ψευτιά, η κλεφτιά και ό,τι μπορεί ο καθένας να... Μια τελευταία ερώτηση. Η ομάδα που αγαπώ εγώ, η ομάδα που λατρεύω εγώ και για την ομάδα αυτήν έχω κάνει και εγώ θυσίες και οικονομικές είναι ο Ηρακλής. Ναι. Έχεις πει εσύ πρόσφατα ότι ο Ηρακλής συμφωνείς και εσύ με το αντικειμενικό πια κριτήριο και όχι υποκειμενικό ότι ο Ηρακλής είναι πιο αδικημένη ομάδα. Ναι. Πώς, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Ναι. Πώς μπορεί αυτή. Μια ομάδα όμως η οποία κάποιοι όπως εσύ τους χαρακτήρισες προηγουμένως ασυνεπείς, όπως θες πες τους λαμόγια αν θες, όπως θες πες τους, οι οποίοι φέραν ομάδες ιστορικές σαν τον Ηρακλή, σαν τον Άρη. Σαν την ΑΕΚ στα Τάρταρα. Λοιπόν, πώς μπορεί αυτή η ομάδα να ξανασηκώσει κεφάλι όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα κυκαιώνα χρεών που δημιούργησαν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι, κάποια πρόσωπα. Δηλαδή, πώς θα βρει το δίκιο του ο σύλλογος, η ιδέα Ηρακλής, οι χιλιάδες Ηρακλειδείς. Πάμε λίγο στην απέναντι περιά, στον κόσμο που είπες και εσύ για τον οπαδό στην Κρήτη. Εντάξει. Ναι. Το καταλαβαίνω. Και ρωτάω εσένα που είσαι ένα μέρος αυτής της κατάστασης, δηλαδή είναι μια μεριά ή μια όψη. Οι άνθρωποι που δικαιούνται τα λεφτά τους γιατί δουλέψανε στον Ηρακλή, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα, για πες. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλο το πρόβλημα είναι... Όλα αυτά τα χρόνια έχει ξεκινήσει από το αρμόδιο αρτήμα, η ΕΠΟ, από την ΕΠΟ. Είναι όταν υπάρχει παρανομία σε όλα τα πράγματα, όλο το κακό για τον Ηρακλή ξεκίνησε από εκεί πέρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το κράτος δεν βοήθησε τον Ηρακλή, αυτή είναι η αλήθεια, για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημά του. Σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια μπήκαν άνθρωποι μέσα οι οποίοι ουσιαστικά δεν το βοήθησαν. Δεν μπορώ να βρω εγώ σαν ποδοσφαιριστής το λάθος, αλλά θα σας πω ότι και δύο άλλα παραδείγματα πέρα από τον Ηρακλή, το οποίο δείχνει ότι μέσα στην ΕΠΟ και στα αρμόδια όργανα εκεί γίνεται ένας χαμός. Εγώ είχα σε ένα πρωτάθλημα
με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 7 με τα καλαμαριά που πήρε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, τη θυμόμαστε. Έβγαλα δελτίο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έπαιζε, ο οποίος μπορεί να μην είχε δικαίωμα ή να έχει δικαίωμα. Ό,τι και να έχει. Αν δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να βγει το δελτίο. Εγώ όμως, σαν ποδοσφαιριστή, σαν αθλητής που πάλευα ένα χρόνο για να έπρεπε, για ένα μαραθώνιο, για ένα μαραθώνιο στο πρωτάθλημα, και έχασα για τον λόγο αυτό το πρωτάθλημα. Έχασα τα λεφτά μου. Γιατί είχα τα λεφτά, η αλήθεια και εκεί είναι. Ναι, γιατί η ΕΠΟ έδωσε, έβγαλε δελτίο και μετά θεώρησε παράνομη τη συμμετοχή του παίχτη. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο έχει γίνει. Πώς έχει γίνει με την Τερμισάη τώρα, το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς το ίδιο λάθος έχει γίνει και με τον Ηρακλή. Λοιπόν, μιλάμε για μια κατάσταση, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί μέσα, ποιοι κάνουν κουμάντο, δηλαδή τόσο. Προχειροδιο λαμογιά δεν έχουν. Είναι όλο σάπιο το σύστημα. Και μετά δεν διορθώνεται με τίποτα. Κάπου έτσι, κάπως έτσι τα έχει πληρώσει και ο Ηρακλής και δεν μπορεί να ευκοποδήσει. Αλλά ουσιαστικά είναι πιο αδικημένος γιατί υπάρχουν χειρότερες ομάδες οι οποίες ήταν σε χειρότερη κατάσταση και μεγαλύτερα προβλήματα και δεν τα πέρασαν όλα αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι μέσα εκεί στην ΕΠΟ έχει γίνει, δεν ξέρω, το έλα να δεις. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Εσύ διεκδικείς λεφτά από τον Όφη. Ο Όφη δείχνει ότι έχει μπει σε μια σταθερή ρότα. Έχει έναν επενδυτή που βάζει λεφτά. Λογικά δεν πρέπει ο Όφη να μπορεί να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα το δικό σου και οποιονδήποτε άλλων ποδοσφαιριστών. Κοιτάξτε, εγώ πραγματικά, εγώ έρχομαι στη θέση και των προέδρων που μπαίνουν και παίρνουν κάποιες ομάδες που ξέραν ότι δεν χρωστάνε. Σίγουρα δεν είναι λογικό, δεν είναι δίκαιο και για αυτού. Η αλήθεια είναι αυτή. Πώς να δεχτεί ο κύριος Μπούσης, ο κύριος Παρετήρης να πληρώσει π.χ. πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζε, δεν τα ήξερε. Η αλήθεια είναι και αυτή. Αλλά απ' την άλλη έρχεται η FIFA και δικαιώνει τον συστόν και τον κάθε συστόν. Υπάρχει ένα καταστατικό το οποίο θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλες οι ΠΑΕ, από την ΕΠΟ, την οποία θα πρέπει να είναι η πρώτη, η οποία θα έπρεπε να ενημερώνει όλες τις ομάδες για το τι επέκειται και το τι ισχύει πριν γίνουν αυτές οι μεταβιβάσεις σε καινούριων προέδρων και όλα αυτά. Προφανώς το κάλυπταν και αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε ακολουθήσει και έχετε δει ότι υπήρχε από το 19, έπρεπε να έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει η αναγνώριση το Sports Access και θα πρέπει να αναγνωρίζεται μια νέα ΠΑΕ, η νέα ΠΑΕ σαν την παλιά, αν έχει τα ίδια σήματα και όλα αυτά. Ναι. Τα οποία η ΕΠΟ δεν είχε ενημερώσει προφανώς. Είχε ενημερώσει και όλοι κάνανε την πάθεια που λέμε και κρυβόταν πίσω από νομοθεσίες, από τους πολιτικούς, γιατί κάθε πόλη έχει και το πολιτικό. Την Κρήτη έχουμε άλλο, ξέρετε. Ναι. Να βρει ο καθένας το βίσμα του για να αποποδίσει, να βγάλει ένα νόμο. Να την κάνουμε έτσι, να περάσουμε έτσι από το παραθυράκι. Έτσι δουλεύουμε παντού στην Ελλάδα. Έτσι δουλεύουμε παντού. Κατανοητό. Για να κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι μιλήσαμε αρκετή ώρα. Μόνο μια ερώτηση σου κάνω και με αυτή θα κλείσουμε. Τι προτάσεις ή ποια βασική πρόταση, γιατί δεν έχουμε χρόνο να το ζητήσουμε παραπάνω, έχουμε δύο λεπτά. Ποια βασική πρόταση έχετε εσείς να κάνετε προς τα θεσμικά όργανα για να υπάρξει μια αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Έχετε μια πρόταση. Την οποία την έχουμε δημοσιεύσει και όλα είναι επειδή μέχρι χθες οι ομάδες δεν μπαίνανε χρήματα από το κράτος, φανταστείτε τώρα εδώ τι γίνεται από το κράτος, δεν μπαίνανε λεφτά από το στοίχημα, πέρσι πήρανε πρώτη φορά, έτσι δεν είναι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, η βασική μας έτσι, πρόταση είναι ότι μέσα θα μπορεί σε αυτά τα χρόνια, σε κάθε ομάδα που έχει γίνει αυτό το περιστατικό με την αλλαγή αφημή, να βγάλουν να πούνε πόσα είναι τα χρέη, να κατεσμεύεται κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο ποσό και σιγά σιγά να αποπληρώνουν τα χρέη τους, τους παίχτες, χωρίς να επηρεάζεται κανένας. Γιατί όπως σας είπα πριν, μέχρι πέρυσι δεν είχαν, μέχρι πρώτα δεν είχαν παίρνει χρήματα. Ναι. Σου βγήκε κονδύλιο από την κυβέρνηση και να παίρνουν χρήματα. Κατανοητό. Από το ποσοστό του στοιχήματος που έχουν εισπράξει οι ομάδες, έχετε συνεισφέρει κι εσείς σε αυτό. Στο να πάρουν μια παρουσία φυσικά. Εννοείται. Να δεσμεύεται ένα ποσό να το κρατάει και να προσπαθεί να το μοιράσει. Παλιά η κυβέρνηση με το 99 νομίζω είχε ξεκινήσει και είχε αναλάβει τα χρέη.
πλήρωσε μία-δύο δόσεις τους παίκτες, είπα στα μάτια, δεν ανέλαβε. Ναι. Νομίζω σε, έχω περιπτώσεις φίλων μου, ας πούμε, που ακόμα με το σκέτζο που είναι ήταν στον Άρη. Λέει, πήρα μία δόση και μετά τελείωσε η κυβέρνηση. Δηλαδή, εντάξει, να σας βουλώσουμε λίγο το στόμα, έτσι με λαϊκά να σας το πω, πάρτε ένα και εντάξει, μετά τελείωσε, τζιά, παίρνει το τράγω και δεν βρίσκεις το δίκιο σου εδώ και 15 χρόνια. Πες μας, η βασική μας πρόταση είναι αυτή. Κατανοητό. Και μια, τώρα αύριο αλλάζει ο χρόνος, μια ευχή στον κόσμο, στους ακροατές, σε όλο το κοινό που ασχολείται με τον ελληνικό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Μια ευχή σημαντική για όλη την κοινωνία, παιδιά, πραγματικά, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές. Να τα αφήσουμε αυτά λίγο εδώ, δίπλα, να περάσει, να περάσει όλο αυτό το μαρτύρο που περνάμε με την πανδημία, να έρθουμε σε μια κανονικότητα, είναι το πιο βασικό από όλα, η ευχή μου την πρωταρχική να και που είχε πέρα είχε να κάνει με το θέμα του ποδοσφαίρου, πραγματικά να θα πρέπει ο χώρος του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα πραγματικά να ηρεμήσει, είναι άδικο για αυτό το άθλημα να βασανίζεται, πρέπει να κοιτάμε, μην κοιτάμε τα δύο καλά που γίνονται, πρέπει να δούμε τα 20 που συμβαίνουν συνέχεια σε αυτό το χώρο και να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε. Εύχομαι αυτός ο κλάδος θα προσποδήσει ξανά, γιατί έχει να δώσει πολλά το ποδόσφαιρο στη χώρα μας, πέρα από το θέμα που θα πούμε, είναι και ένα κοινωνικό, έτσι μπορούμε να παίρνουμε πολλά, πολλά κοινωνικά ερεθίσματα μέσα από τον χώρο του ποδοσφαίρου, από τα παιδιά, από τις ακαδημίες που ξεκινάνε, μέχρι και τους αγώνες που παίζουν τα επαγγελματικά οι άνθρωποι και βλέπουν στο γήπεδο. Αλλά πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας και να περάσει αυτό το μαρτύριο. Αυτή είναι η δυνατότητα που θα λέω και εύχομαι πραγματικά και εγώ καθημερινά. Να είσαι καλά, Χριστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε να τα ξαναπούμε. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά με υγεία και σε εσένα και σε όλους τους Έλληνες αθλητές. Να είσαι καλά, γεια σου.